Έχουμε κοντά μας ένα δικό μας παιδί, το Σέργιο Διακοστεφανή, χρόνια αθλητής, πρωταθλητής στις μεσαίες αποστάσεις. Σέργιε, λόγω της φοιτητικής σου ιδιότητας, τα τελευταία χρόνια έχεις πάρει φοιτητική μεταγραφή και αγωνίζεσαι στην Αθήνα για τον Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου. Πώς πήγε το 2022 και τι βλέπεις για το 2023? Καλημέρα κύριε Σέργιο, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά μου παίρνετε μια συνέντευξη. Σωστά τα είπατε, βρίσκομαι στο Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου. Γυμνάζομαι εκεί, είναι η τέταρτη χρονιά τώρα που βρίσκομαι εκεί. Σπουδάζω, είμαι στη Γυμναστική Ακαδημία, οπότε αναγκαστικά μένω και προπονούμαι Αθήνα. Στο ΆΚΑ με το Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου και τον κύριο Τσαλτάκη. Η χρονιά τώρα πήγε πάρα πολύ καλά, η προηγούμενη σεζόν, αγωνιστική χρονιά. Σημείωσα ατομικά ρεκόρ σε όλες τις αποστάσεις όπου συμμετείχα. Είχα ως στόχο τα 1500 μέτρα, όπου έκανα ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Έπεσα κάτω το 3.50 και σημείωσα το 3.49.53 πέρυσι το Μάιο στην Καλτσρούη. Από εκεί και πέρα είχα πάρει ένα μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου τον Φεβρουάριο στα 3 χιλιόμετρα των Ανδρών με 826, όπου και εκεί σημείωσα ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Ένα μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου και πολλές κούρσες με καλές επιδόσεις. Φαίνεται ότι έχω σταθεροποιηθεί σε ένα καλό επίπεδο και προσπαθώ να βελτιώσω και τις μικρότερες και τις μεγαλύτερες αποστάσεις, έτσι ώστε ως τελικό στόχο να έχω έναν πολύ καλό χρόνο για μένα στα 1500, που είναι και ο βασικός μου στόχος. Και σε είδαμε να λαμβάνεις μέρος και στους κλασικούς μαραθωνίους και στις μικρότερες αποστάσεις και πέτυχες και πολύ καλά πλασαρίσματα, έτσι. Ναι. Δεν θα μπορούσα να λείψω από αυτή την γιορτή του αθλητισμού στην Αθήνα. Έτρεξα στα 5 χιλιόμετρα, κατέλαβα την τρίτη θέση με 14.55. Ήταν νέο μου ατομικό ρεκόρ στη διαδρομή, έχοντας σπάσει το 15.07 που έχω από πέρυσι. Τι να πω, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Πάρα πολύ ωραίες αγώνες κάθε χρόνο. Αυτό το κλίμα που επικρατεί μέσα στον αγώνα, ο κόσμος που περνάει, οι μπάντες, οι κόρνες, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο συνέστημα. Και καρδάμενα, τι να κάνει η σχολή τα τελευταία χρόνια στις αποστάσεις, εσύ, είναι η Γιάννα και φυσικά ο Μανώλης. Ο Μανώλης. Πώς θα ήθελες κάποια στιγμή όλα αυτά τα παιδιά να βοηθήσετε περαιτέρω, τελειώνοντας τις σπουδές σας, την ανάπτυξη όχι μόνο εδώ στην Κόλλα αλλά και στην Καρδάμενα, στον τόπο καταγωγή σου. Η αλήθεια είναι ότι το δρομικό κίνημα γενικότερα στην Ελλάδα έχει ανέβει πάρα πολύ και αυτό φαίνεται και από τις συμμετοχές στους μαζικούς αγώνες. Και φαίνεται ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στην Καρδάμενα και στην ΚΟ γενικότερα. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν πολλοί νέοι δρομείς που τρέχουν αποστάσεις 5-10 χιλιόμετρων μαραθωνίου και μαραθωνίου. Σίγουρα τώρα συγκεκριμένα η Καρδάμενα δεν έχει, θα έλεγα, κάποια υποδομή την οποία ευνοεί για να γίνει προπόνηση αντοχής. Όλες οι προπονήσεις γίνονται στον δρόμο. Μιλάω με τα παιδιά που προπονούνται καθημερινά στην Καρδάμενα και δεν έχουν κάποιο στάδιο, ας το πούμε. Οπότε αναγκαστικά κατεβαίνουν εδώ, στην ΚΟ. Σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα βοηθούσε πάρα πολύ όχι μόνο τα παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει τώρα, θα βοηθούσε πάρα πολύ και νέα παιδιά τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν, έστω και ένα στάδιο το οποίο μπορούν να βγάλουν 5 ελληματικές προπονήσεις. Σέργιε, σε λίγες ώρες το 2022 θα μας αποχαιρετήσει, θα αφήσει πίσω χαρές και λύπες για όλο τον κόσμο. Το 2023 ο Σέργιος Διακοστεφανής έχει κάποια ελπίδα να πετύχει ακόμα περισσότερα πάνω στον αθλητισμό. Η πορεία μου τα τελευταία 3 χρόνια, όπως σας είπα, με τον κύριο Τσαλτάκη, είναι ανωδική, σίγουρα, και ελπιδοφόρα, θα έλεγα, για το μέλλον, για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε θέσει κάποιους νέους στόχους για το 2023 και ευελπιστώ ότι θα τους πετύχουμε όπως κάνουμε και μέχρι τώρα, στη μέχρι τώρα πορεία μας. Ξεκινάμε από τον κλειστό στίβο, τον ανώμαλο δρόμο και μετά τον ανοιχτό το καλοκαίρι. Εδώ στην ΚΟ καθημερινά γυμνάζεται ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζημανουήλ, ένας άνθρωπος πρότυπο για όλους μας. Θεωρείς ότι και εσύ κάποια στιγμή
θα φτάσεις στην ηλικία του και θα δίνεις μετάλλια και διακρίσεις παγκόσμιες στην ΚΟ και στην Ελλάδα. Τι να πω, είναι πρότυπο και μακάρι, μακάρι. Σέργιο, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη, να σου ευχηθώ καλή χρονιά σε σένα, στην οικογένειά σου, υγεία. Πάντα να είσαι αυτό το παιδί που γνωρίζουμε από εδώ και πολλά χρόνια, πάντα προσγειωμένος, σοβαρός, ένας ευγενέστατος νεαρός και με το καλό να τελειώσει και τη Γνωσία Δημία που σπουδάζει στην Αθήνα για να έρθεις εδώ να αναλάβεις και πάρα πολλούς νεαρούς και νεαρές αθλητές και αθλήτριες για να τους οδηγήσεις και εσύ σιγά σιγά όπως κάνανε και οι καθηγητές σου, φυσικής αγωγής, προπονητές σου, να φτάσουν και αυτά τα παιδιά σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε.